πληροφορία. Λίγες εβδομάδες απομένουν για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αρχίζουν την επιθεώρηση των έργων που είναι σε εξέλιξη. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέας Μαραγκός, ανέφερε στον Αντένα ότι οι εργασίες στα σχολεία γίνονται με βάση τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα και ότι τις επόμενες μέρες αρχίσουν να παραδίδονται διάφορα έργα. Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο 112 έργα στα σχολεία. Συνολικής αξίας 62 εκατομμυρίων. Κάποια από αυτά τα έργα θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και κάποια θα αποπερατωθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια στα σχολεία, στα εργοτάξια κυρίως και στα σχολεία τα οποία λειτουργούν. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον. Πέραν των βελτιωτικών έργων σε χτιριακές εγκαταστάσεις, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη και μεγαλύτερης κλίμακας έργα, όπως αναγέρσεις νέων σχολείων, αναδομήσεις και αποκαταστάσεις. Από τα 112 έργα που είναι σε εξέλιξη, τα 62 είναι μεγάλης κλίμακας. 8 εξ αυτών θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017, ενώ τα υπόλοιπα 54 θα συνεχιστούν και κατά την σχολική χρονιά. Τα υπόλοιπα 50 είναι μικρής κλίμακας έργα. 8 εξ αυτών θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ τα υπόλοιπα 42 θα συνεχιστούν και κατά την σχολική χρονιά 2016-2017. Τον Σεπτέμβριο θα δώσουμε για χρήση 2 καινούργια σχολεία, όπως είναι αυτό που βρισκόμαστε τώρα, το 6ο νηπιαγωγείο Λακατάμιας και το νηπιαγωγείο στην Αργάκα. Έναν νέο, μοντέρνο χτίριο με ψηλή ενεργειακή απόδοση, ξηρής δόμησης. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας πρόσθεσε ότι εκτεταμένες εργασίες γίνονται και στις τεχνικές σχολές. Ανεγείρονται νέες πτέρυγες και γίνονται έργα αναβάθμισης λόγω του ότι ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται στις τεχνικές σχολές τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, ο κ. Μαραγκός ανέφερε ότι το πρόγραμμα αντισεισμικής αναβάθμισης των σχολείων, το οποίο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, βρίσκεται στα τελευταία στάδια υλοποίησής του. Ενώ σε εξέλιξη είναι και το πρόγραμμα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτηρίων.